Πάμε τώρα σε έναν από τους εμπειρότερους πολιτικούς συντάκτες και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο ΑΕΔΙΣΙΣ, τον κύριο Γιώργο Λακόπουλο. Να δούμε ο ίδιος πώς βλέπει όλο αυτό το κλίμα μετά και τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος και τι ο ίδιος εκτιμά ότι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Λακόπουλε. Καλημέρα και εγώ καλημέρα σε όλους. Αυτό που είδαμε χθες είχε μία πρωτοτυπία. Δηλαδή ήταν μια επιχείρηση επικοινωνιακή του Πρωθυπουργού που είχε δύο στόχους, απέτυχε και στους δύο. Εάν ο ένας στόχος ήταν να απαλείψει τις υπόνοιες που βαρύνουν και την κυβέρνησή του και τον ίδιο για τις υποκλοπές, νομίζω ότι απέτυχε, ίσως δεν επιχείρησε καν γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται. Και συνεχίζουν να τίθενται. Τώρα έχουμε μια καινούργια αποκάλυψη προχθεσινή ή χθεσινή, δεν θυμάμαι καλά. Χθεσινή, ναι, ναι. Το Predator αγοράστηκε από την κυβέρνηση, πακεταρισμένο μέσα σε μια άλλη αγορά, μεγαλύτερη, και αγοράστηκε από την ΑΕΠ για την ακρίβεια και εγκαταστάθηκε στην Αγία Παρασκευή. Ο δεύτερος στόχος ήταν να τονώσει το φρόνημα των στελεχών του, των υπουργών του και των βουλευτών του. Νομίζω ότι και σε αυτό απέτυχε και ενδεχομένως δεν είναι καθόλου ανεσημασίας ότι ο Πρωθυπουργός δεν συγκάλεσε το βασικό όργανο της Πρωθυπουργίας του, που είναι η κοινωνική ομάδα στην Πρωθυπουργία. Δεν υπάρχει χάρη στις ψήφους των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας, πώς το λέει το κομματικό όργανο. Υπάρχει χάρη στην ψήφο εμπιστοσύνης που του έδωσαν τα μέλη της κοινωνικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, αποφεύγει να συγκαλέσει την κοινωνική ομάδα γιατί γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν. Έχουν εκφραστεί ήδη δημοσίως 4-5 φωνές με αντίρρησης. Ενδεχομένως θα εκδοθούν περισσότερες αν δοθεί η ευκαιρία. Άρα λοιπόν δεν κατάφερε, παρότι ύψωσε τους τόνους, παρότι προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Τώρα, να θυμάται ότι μπορεί να τον παρακολουθήσει ο Τσίπρας, ότι έχει βάσιμες υποψίες ότι επί τη ΣΥΡΙΖΑ ήταν και ο ίδιος υπό παρακολούθηση. Πες να ξανά στα φίλια, λίγο νωρίς το θυμήθηκε. Να λέει ότι επί των ημερών του οι διαπλοκοί και οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αυτοί που εμπλέκονται στα δημόσια πράγματα, φοβούνται και δεν τον θέλουν. Αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί αντιφάσκει με τη διαδρομή του και με την ιστορία του. Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγός και υπάρχει και στην Πρωθυπουργία χάρη στην αμέριστη και τυφλή στήριξη που του παρήχαν συγκεκριμένα επιχειρηματικά μπλοκ. Μεταζημίωτο προφανώς όπως φάνηκε στη συνέχεια, αλλά είναι περίεργο ότι προσπαθεί να απεμπλακεί από αυτό επικαλούμενος το πνεύμα του πατέρα Τφέλη, ο οποίος και αυτός ήταν δημιούργημα των συμφερόντων, αλλά μετά όταν χάλασαν κάποια από τα συμφέροντα και τον έριξαν με έναν τρόπο ανίερο κατά τη γνώμη μου, έτσι, δηλαδή η ανατροπή εκλεγμένου πρωθυπουργού δεν είναι ομαλή πολιτική εξέλιξη, προβλέπεται βέβαια, αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι και ότι καλύτερο για μια δημοκρατία. Τότε λοιπόν θυμήθηκε ότι υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα που χρησιμοποίησαν τον Αντώνη Σαμαρά για να τον ανατρέψουν. Άρα λοιπόν ήταν μια μέρα η οποία μπορεί να το δει κανείς και σήμερα και στην περαιτέρω ατμόσφαιρα. Δεν προσέφερε τίποτε στον Πρωθυπουργό. Οι βουλευτές του και οι υπουργοί του ζούνε, το ξέρουμε όλοι αυτό, ζούνε με την αγωνία της επόμενης αποκάλυψης. Ο βασικός φορέας αυτών των αποκαλύψεων, ο επικεφαλής της εφημερίδας Documento, ο Κώστας Αξεβάνης, είπε χθες ότι έχει και άλλα στοιχεία και θα δώσει και άλλα ονόματα σε δημοσιότητα. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο περιμένουν, έχουν τα αυτοί τους και το βλέμμα τους στραμμένο στην Κυριακή και τι μπορεί να αποκαλυφθεί ή στους συναδέλφους Τέλου και Τριανταφύλου και τι μπορεί να αποκαλύψουν από το Inside Story, ή παρά σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, τα οποία, αν κατάλαβα καλά και την εικόνα που είδα, ενθουσίαζαν τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Πλεύρη, τα Σούλα και οι άλλοι και ερχοντούσαν με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει δεν κύλησαν τα πράγματα μπροστά, δεν ολύθηκε η θέση του με αυτή την ομιλία. Νομίζω ότι βρίσκεται στο ίδιο σημείο που βρίσκεται πάντα. Πόσο μπορεί να συνεχιστεί όμως ένα τέτοιο κλίμα που γενικώς είναι τοξικό, αυτό το ξέρεις καλύτερα από εμένα, Γιώργο Λακόπουλε. Όταν σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, ο συνήγορος, έτσι τον έχουμε μάθει, πολιτικό πρόσωπο είναι, του κυρίου Βαξεβάνη, ο κύριος Ματζουράνης, είπε ότι υπάρχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι
μετήχαν στις παρακολουθήσεις υποκλοπές, έτοιμοι να καταθέσουν αν τους δοθεί το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Στην ουσία είναι μήνυμα προς τη δικαιοσύνη αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Αυτό είναι μήνυμα προσωπικά στον κύριο Ντογιάκο. Ναι. Είναι ένα ζήτημα για τον κύριο Ντογιάκο. Αλλά η ιστορία των προστατευόμενων μαρτύρων, και από αυτή την άποψη είναι και ζήτημα για την κυβέρνηση, έχει μια κακοποιητική προϊστορία στην Ελλάδα. Δηλαδή οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι μάρτυρες, είναι πρόσωπα επώνυμα, γνωστά στην πολιτεία, που τα γνωρίζει με όλα τα στοιχεία τους, εκτιμά ότι είναι σε θέση να γνωρίζουν και τους καλεί να καταθέσουν, και για να τους διευκολύνει, να τους προστατεύσει, τους θέτει υπό την υποδικαστική προστασία. Είναι μια νόμιμη διαδικασία, αλλά είδαμε όμως την κυβέρνηση και όταν ήταν στην αντιπολίτευση, στην Δημοκρατία και ως κυβέρνηση, είδαμε να επιτίθεται στους προστατευόμενους μάρτυρες με χαρακτηρισμούς όπως κουκουλοφόροι και άλλες ανοησίες, μέχρι που ήρθε βεβαίως το Δικαστικό Συμβούλιο και το Αριουπάγου το Δικαστικό Συμβούλιο. Σωστό. Και είπε σε πλήρη σύνθεση και με ομοφωνία ότι καλώς κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καλώς η κυρία Τουλουπάκη έκανε την έρευνα, ήταν η δουλειά της αυτή, αλλά πια. Εν τω μεταξύ είχαν συνεχίσει. Η ζημιά είχε γίνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κλίμα. Έχει και συνέχεια όμως αυτό. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις αρμοδίες επιτρόπου της κυρίας Γιούροβα, έθεσε επιτακτικά το θέμα της ενίσχυσης του καθεστώτος προστατευόμενων μαρτύρων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι από τις λίγες χώρες που δεν τήρησαν την προθεσμία να το ισχυροποιήσουν μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, που έλεγε η σχετική οδηγία. Ο κύριος Τσιάρας, θα το θυμάσαι Γιώργο, πήγε την σχετική διάταξη στη Βουλή, στη Ρώμη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου εκεί όλοι θυμόμαστε ότι ανέλαβε τη διεύθυνση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι τυχαία όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, και ο Πρωθυπουργός είπε στον Τσιάρα άστο για αργότερα. Το αργότερα δεν υπήρξε και αναγκάστηκε, θα θυμάσαι προδημήνου, τότε ήταν, θυμάμαι καλά, να έρθει προσωπικά η κυρία Γιούροβα στην Αθήνα. Σωστά. Να δει τον Πρωθυπουργό και να του θέσει ανάμεσα στα άλλα με πολύ μεγάλη ένταση και αυτό το ζήτημα. Και δύο-τρεις μέρες μετά είδαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δίνει στη διαβούλευση, αυτό έγινε νομίζω αρχές Οκτωβρίου, είδαμε στη διαβούλευση να δίνει στη διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, αλλά έχει πέρασει ένας μήνας, περισσότερο από ένας μήνας, ενάμισης μήνας. Και μην το είδατε, μην το απαντήσατε, όταν αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει να κλείνει τη διαβούλευση σε 3 και 5 μέρες, όπως ξέρουμε σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κλίμα, Γιώργο. Άρα λοιπόν τώρα, αυτό που λέει ο Ματζουράνης, και για να το λέει, το λέει με καλό γνώσεως, γιατί δεν είναι ένας, πέρα από ένα έμπειρος δικηγόρος, είναι και υπερασπιστής στο ειδικό δικαστήριο, συνεπώς δεν θα έλεγε πράγματα τα οποία στους δικαστές θα φαινόταν περίεργα, αβάσιμα κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν κάτι έχει υπόψη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κ. Δουλειάκος, ο νόμος λέει, αν θυμάμαι καλά, γιατί πρόλαβα και έδειξα μια μαρτία το πρωί, λέει ότι βασικά ο εισαγγελέας του αρμοδίου, εισαγγελέας του δημοσιογραφικού της αρμόδιας περιφέρειας, με την συνεργασία του αντισαγγελέα του Αλλουπάγου, του αρμόδιου αντισαγγελέα, υποθέτω, κάποιος πρέπει να είναι αρμόδιος για αυτά στην καταδομή που κάνει ο αντισαγγελής, προχωράνε στην απόδειξη του καθεστώτος δικαστικής προστασίας. Δεν ξέρω αν αυτά θα γίνουν και αν έχουν μια διαδικασία που έχουν, από ό,τι θυμάμαι, την προηγούμενη φορά. Το θέμα επήγει, οπότε είναι υπόθεση του κ. Ντογιάκου να κινήσει αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι ο νόμος επιτρέπει και στο κ. Τσιάρα να το ζητήσει. Επίσημα, όχι παρασκηνιακά. Υπάρχει μια διαδικασία όπου. Αυτό θα ήταν και ένα καλό δείγμα ότι η κυβέρνηση επιθυμεί όλα στο φως. Αυτό θα ήταν. Η κυβέρνηση όμως, όπως ξέρουμε, εάν επιθυμούσε, θα έκανε το αυτονόητο. Θα έπαιρνε πίσω τη διάταξη για την απαγόρευση στην ΑΔΑΕ να δίνει τα στοιχεία των παρακολουθήσεων σε αυτούς που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση. Το υστέρων, έστω. Αυτό όμως δεν το κάνει, δεν το συζητάει καθόλου, δεν το αναφέρει, δεν αναφέρεται καθόλου σε καμιά από τις αναγγελίες, τις πολλές ομιλίες του Πρωθυπουργού. Συνεπώς δεν πρόκειται να το κάνει. Υπάρχει όμως πια ένα καινούριο ζήτημα, το οποίο εμπλέκονται και από μια άλλη σκοπιά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εκτός από το ανοιχτό ζήτημα της Επιτροπής Πέγκα, το οποίο δεν έκλεισε ακόμη, υπήρξε μια διευθυντισμός ανάμεσα στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
αφού βγήκε σαν λαγός πρώτα η κυρία Ασημακοπούλου και είπε ότι αυτά που είπε η αντιπρόεδρος της, η αρμόδια, δεν είναι ακριβώς αντιπρόεδρος, η συγκέτρια, ναι, ναι, η βουλευτή, η Σόφη Ντιβέλτ, την βέλτιση από την, για το προσχέδιο της απόφασης, είναι προσχέδιο και δεν έχει επέλθει η οριστική διαμορφώσή του. Κυριακή Κοντιγιορτή θα έρθει. Μην νομίζω ότι θα απέχει πολύ από το προσχέδιο. Υπάρχει μια προσπάθεια να καλυφθεί η συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Αυτό όμως δεν ξέρω αν θα γίνει πλήρως. Σίγουρα όμως θα μείνει ανοιχτό η προσβλητική αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού στην επιτροπή Πέγκα, την οποία τώρα ανέφερε κιόλας χθες, απίστευτος, να τη συναντήσει. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι μια υποεπιτροπή της υποεπιτροπής, είναι το κορυφαίο εκλεγμένο όργανο στην Ευρώπη. Και συνιστά όταν καλεί κάποιον για να συζητήσει, δεν μπορούσε για μάρτυρα, συνάντησε τους συνάδελφους, δεν τον κατηγορούσαν για τίποτα. Και αρνήθηκε να τους δει και τους έστειλε το κύριο Γεραπετρίτη, και είναι ο αγαπητικός υπεύθυνος, ο αυτοφοράκιας που λέγαμε παλιά. Νομίζω ότι αυτό το εξέλαβαν ως προσβολή πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως δίπλα σε αυτό, ναι, τέθηκε ένα άλλο ζήτημα από Ευρωπαϊκής Σκοπιάς. Ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμη για την ενίσχυση της προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων. Ο νόμος υπάρχει από το 2014. Κατά συνέπεια λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μια καινούργια πληγή, η οποία δεν ξέρω πόσο θα ημεραγήσει. Πάντως δεν είναι αφορά μόνο το Πρωθυπουργό, αφορά προφήστος και τον κύριο Δουλιάκο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δείγματα ανεξάρτητου του δικαστή, δικαστικού λειτουργού. Θέλω να σου θυμίσω ότι ο κύριο Δουλιάκο, όταν ξέσπασε η υπόθεση Ανδρουλάκη, δεν διέταξε έρευνα που θα πρέπει να λάβει προσωπικά ο ίδιος στην ουσία για τις συνθήκες της παρακολούθησης, αλλά διέταξε έρευνα για το πώς διέρευσε αυτό το θέμα. Σωστά. Ουσιαστικά το διαρροέψα. Ναι, 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 ναι. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η έρευνα, αντί να ανατεθεί σε ανώτατο δικαστικό εφέτη τουλάχιστον, αν όχι αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου, μοιράζεται σε διάφορες πρωτοδίκες, οι οποίοι δεν νομίζω ότι έχουν ούτε τα περιθώρια οι άνθρωποι, ούτε το κύρος, ούτε τις προϋποθέσεις, τις οργανωτικές, το προσωπικό που χρειάζεται στις περιπτώσεις και δεν ξέρω ποια άλλη βοήθεια χρειάζεται, να διεκπαιρεώσουν τα κάθε αυτά τα επιμέρους κομμάτια τα οποία δηλαδή θα πάμε, θα περνάει ο καιρός και δεν θα γίνεται τίποτα. Ξέρω κάπου διάβασα χθες, δεν θυμάμαι πού ήταν, αλλά δεν είναι έτσι, ότι πόσος καιρός έχει περάσει που κινήθηκε η διαδικασία κατά του κυρίου Πάτση για το αποθελέσκεστο και ο αρμόδιος εισαγγελέας δεν έχει πάρει ούτε ένα φύλλο χαρτί ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Επειδή το έχει σκεπάσει η δημοσιότητα των παρακολουθήσεων, αλλά είναι αλήθεια. Με αυτό το κλίμα λοιπόν, πόσο μπορεί να τραβήξει το ενδεχόμενο εκλογών? Το ενδεχόμενο εκλογών ουσιαστικά θα έπρεπε, το θέμα των εκλογών ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει λήξει αν ήταν ένας πρωθυπουργός που πατούσε στέρεα στα πόδια του. Αν θες την προσωπική μου γνώμη, ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εξαντλήσει και την τελευταία μέρα του, υπολογίζοντας ότι δεν θα ανατραπεί από μέσα, και εγώ προσωπικά θα παρακαλούσα να μην ανατραπεί από μέσα. Δεν είναι υγιής διαδικασία αυτή. Προβλέπεται, η Βουλή ανεβάζεται κατά βάση του Πρωθυπουργού. Εν προκειμένου, για να συμβεί αυτό, πρέπει να χάσει ένα μέρος τη βουλευτική του δύναμη, να περάσει σε θέση τη μειοψηφία και να ανατραπεί. Δεν το βρίσκω σοβαρά. Νομίζω ότι η μπέρση του κ. Μητσοτάκη πια, ο χρόνος του κ. Μητσοτάκη μετράει αντίστροφα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, έχουν δημιουργηθεί τόσες ανοιχτές υποθέσεις μέσα στην κυβέρνηση, όχι μέσα στο κόμμα του γενικά, μέσα στην κυβέρνηση. Υπάρχουν τόσα ανοιχτά θέματα που δεν έχει περιθώρια να στηρίξει. Τον παρακολουθούσα χθες που έλεγε για τις συντάξεις, για ξέρω τι άλλα έλεγε. Αυτά που λέει συνήθως ως επιτυχίες. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία μπορεί να κρατήσουν μια κυβέρνηση σε μια πλειοψηφική σχέση με το εκλογικό σώμα, με την κοινωνία. Πολύ μάλλον όταν οι πολίτες ξέρουν καλύτερα από τον καθένα εάν το καλά στην οικοκυριά τους εννόησε, εάν πράγματι μπορούν να βγάλουν τις συντάξεις τους σε δύο μήνες που λέει. Νομίζω δηλαδή ότι είναι σε μια φθήνουσα απορία. Έχεις εδώ. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, να πω μια φράση ακόμη, σε αυτές τις περιπτώσεις για τους επικεφαλείς εκλογικών συστημάτων υπάρχουν ερωτήματα χωρίς απάντηση. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και είναι στο έργο διαφόρων συμβούλων, διαφόρων συνεργατών. Από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι βλέπουμε,
είναι πια διασταυρούμενα. Δεν υπάρχει κοινή γραμμή σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει σε ένα καθεστώς πρωτοφανούς σιωπής την κυβέρνηση ως πολιτικό σώμα. Κυβερνών σώμα τη χώρα. Είναι δύο-τρεις υπουργοί που οι περισσότεροι είναι και εξωτερικοί. Οι οποίοι βγαίνουν να πούν δύο-τρία πράγματα. Είναι ο συνήθις ο φίλος μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν καταλαβαίνω αν υπερασπίζεται τον πρωθυπουργό ή τον τρολάρει με αυτά που λέει. Και από εκεί πέρα άκρατη τάφο σιωπή. Που 156 βουλευτές που έχει στην βουλευτική ομάδα και του φτώχει αυτή τη στιγμή είναι πόσοι. 8-10 αυτοί οι οποίοι μιλάνε υπέρ του. Είναι άλλοι τόσοι σχεδόν μιλάνε εναντίον του και οι υπόλοιποι σιωπούν. Σιωπούν. Και βέβαια υπάρχει μπροστά. Και αρμόδιοι υπουργοί σιωπούν, πρέπει να σου πω. Και αρμόδιοι υπουργοί σιωπούν. Διότι εδώ έχουμε μια πρωτοφανή, πραγματικά πρωτοφανή δηλαδή περίπτωση. Έχουν μια υπόθεση στην οποία. Για την οποία πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, στην οποία όμως δεν εμπλέκεται υπουργός. Δεν υπάρχει εμπλεκόμενος υπουργός. Υπάρχει, διότι ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να βγάλει από τη μέση τον εμπλεκόμενο υπουργό, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την πολιτική διεύθυνση της ΕΕΠ. Καταστρέφεται λοιπόν, γιατί να πάει ο άλλος να βάλει το χέρι στο πλευρά, όπως ξέρει τι γίνεται. Έχεις. Παρακολουθούσαν τον άλλο ή τον ίδιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει περιπτώσεις αξιοθρήνητες. Σαν αυτές του κυρίου Χρυσοχοίδη, σαν αυτές του κυρίου Χατζηδάκη, σαν αυτές του κυρίου Γεωργιάδη, οι οποίοι σήμερα ο Γεωργιάδης είπε κάπου σε ένα κανάλι ότι με παρακολουθούσαν. Τον παρακολουθούσαν και κάθεται και χαχανίζει στα κανάλια. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και περιμένει να ρίξει άπλυτο φως. Τώρα, ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει αρχηγός κόμματος και να γίνει πρωθυπουργός μετά από εκεί, δεν βλέπει ότι δεν πάμε για άπλυτο φως, πάμε για άπλυτο σκότος. Κατά σημείο, λοιπόν. Ή εδώ κάτι συμβαίνει. Ή κάποιοι φοβούνται, ή κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν τις δυνάμεις να τα βάλουν το σύστημα Μητσοτάκη. Το σύστημα Μητσοτάκη δεν είναι αμελητέο, έτσι. Έχει βάθος χρόνου. Είναι ένας μηχανισμός σκληρός. Είναι ένας μηχανισμός επαγγελματικός. Θέλω να σου θυμίσω ότι ο πατέρας Μητσοτάκης έκανε παρακολουθήσεις χωρίς να είναι πρωθυπουργός και να έχει την ΕΕ. Μάζε. Λοιπόν, κατά την ΕΕ δεν παίζονται εύκολα. Χρειάζεται θάρρος και αυτό το θάρρος περιμένουν οι βουλευτές από ό,τι εγώ ακούω και από ό,τι ενδεχομένως και εσύ έχεις υπόψη σου να δουν τι θα κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής, οι οποίοι των πραγμάτων θα ανεβούν σε βήματα με κοινό με κόσμο απέναντί τους στις επόμενες μέρες. Και βέβαια κάπου στο βάθος είναι χαμένος και ένας πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος. Προσπαθεί να δείξει την αντίθεσή του δια της σιωπής. Της απόλυτης σιωπής. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ίδιο σοβαρό πολιτικού. Λέει εδώ ο Δημήτρης, έχεις αντίλογο. Δεν είμαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Λακόπουλο. Δεν είμαι υποστηρικτής ούτε του Μητσοτάκη ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο κύριος Λακόπουλος έχει στοιχεία περί διαπλοκής του Μητσοτάκη με επιχειρηματίες ή απλά μεταφέρει αυτά που ακούγονται στην πιάτσα. Απέραντα. Απέραντα, καθημερινά, οφθαλμοφανή. Για παράδειγμα, το συγκρότημα Μαρινάκη άλλαξε την παραδοσιακή πολιτική γραμμή του, που ήταν στο πλευρό της Δημοκρατικής Παράταξης και των Δημοκρατικών Κυβερνήσεων και των Δημοκρατικών Κομμάτων, και πάσεται από τότε που πέρασε στα χέρια του κ. Μαρινάκη σκληρά εναντίον υπέρ του κ. Μητσοτάκη. Και τώρα κάτι συνέβη μεταξύ του κ. Μαρινάκη και του κ. Μητσοτάκη. Και λέμε ότι συνέβη γιατί έχουν μια επιβεβαιωμένη συνάντησή τους μόλις στις 5 Νοεμβρίου. Το ίδιο συγκρότημα στρέφει. Το Σάββατο, πριν την Κυριακή του πέναλτι, λες. Έχουμε αμέτρητες αποφάσεις, στις οποίες διευκολύνουν μεγαλοεργολάβους, μεγαλοεπιχειρηματίες, τους καναλάρχες. Έχουμε τη διοχέτευση του κοινοτικού χρήματος, του κρατικού χρήματος και του τραπεζικού χρήματος. Όχι στην μικρομεσαία επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά. Τους μεγάλους της οικονομίας, τους μεγαλοεργολάβους, στις αλυσίδες, σε συγκροτήματα οικονομικής ισχύως. Αυτό δεν είναι διαπλοκή. Τι είναι διαπλοκή? Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο Λακόπουλε, και καλά κάνεις, και καλά κάνει και ο ακροατής και καλά κάνεις και εσύ. Να το διευκρινίσω, γιατί καμιά φορά στον όρο διαπλοκή τα βάζουμε όλα μέσα. Διαπλοκή. Για παράδειγμα, ο Μαρινάκης μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαπλεκόμενο. Με την έννοια ότι δεν επιδίωκε να πάρει δημόσιο χρήμα, ξοδεύει τα δικά του λεφτά και είναι δικαιωμάτιο να τα ξοδεύει όπως θέλει και όπου θέλει.
ως διαπλοκοί εννοούμε επιχειρηματίες, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως τα μέσα ενημέρωσης ή άλλους τρόπους, αλλά μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης που είναι εμφανή οι δραστηριότητές τους, για να πιέσουν τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα. Να πάρουν την εργολαβία, να πάρουν την προμήθεια, τις μεγαλοπρομηθευτές στο δημοσίο, μεγαλοεργολάβια. Αυτή είναι η διαπλεκόμενη. Ο επιχειρηματίας εξοδεύει τα δικά του χρήματα. Είτε έχει μέσα ενημέρωση, δεν έχει, και πολιτεύεται κατά πόσο νομίζει, είναι δικαιωματικό θέμα. Δεν μπορεί να το πει κανείς διαπλεκόμενο. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Αργυρή. Αν δεν κάνω λάθος, λέει και συντάκτης του ΑΗ Ειδήσεις που είναι επικεφαλής στο πολιτικό ρεπορτάζ, ο κύριος Λακόπουλος, είναι θύμα παρακολούθησης. Ναι, ο κύριος Ιδέης, ο οποίος ήδη κατέφυγε στην δικαιοσύνη. Όπως πρέπει να κάνει ο καθένας, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, που οι άνθρωποι του συστήματος Μητσοτάκη, οι άνθρωποι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι άνθρωποι της ευρύτερης Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο το όνομα κρεμάστηκε στο τσιγκέλι, δεν κατέφυγαν στην δικαιοσύνη να ζητήσουν η ερεύνηση καταθέτοντας μια μήνυση κατά γνώσεων. Δεν κατέφυγαν στην δικαιοσύνη διότι δεν το ξεβάνει. Πρώτος ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί τον εκδότη του ντοκουμέντου χρόνια τώρα ότι τον συκοφαντίζει, τον λασπώνει αυτό και τη σύζυγό του, αλλά μία φορά στη δικαιοσύνη δεν κατέφυγε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι τώρα που πρόσφατα ο Τσίπρας, όταν του γράψανε ότι έχει βίλα στο Σούνιο, πήγε στη δικαιοσύνη. Η πολιτική και οι κυρίες υπουργοί δεν καταφέρουν στη δικαιοσύνη για να λύσουν πολιτικές διαφορές, για να λύσουν διαφορές με μέσα ενημέρωσης προς Θεού. Αλλά όταν αγγίζει τον πυρήνα της ηθικής του κάτι, ας όλα τις καταφέρουν. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν το κάνει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το διαβάσαμε σήμερα αναλυτικά. Έχεις μια εμπειρία στους ακροατές. Είναι ένα από τα χθεσινά κύρια άρθρα της Καθημερινής, όχι μιας οποιασδήποτε εφημερίδας, στο χώρο. Το άρθρο αυτό για πρώτη φορά με τόσο εμφατικό τρόπο, εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω, δίνει βορά τον άλλοτε γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Δημητριάδη. Το θεωρείς τυχαίο? Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο άρθρο του Σταύρου Παντονίου ή στο άρθρο της Καθημερινής, στο editorial. Αναφέρομαι στο άρθρο με τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσε πάνω το κύριος Δημητριάδης, ο οποίος όμως στο βάθος είχε και κάποια ελαττώματα. Ο κύριος Δημητριάδης δεν είχε κάποια ελαττώματα, είχε πάρα πολλά ελαττώματα. Καταρχήν, ένα ελάττωμα ήταν από μόνη της η θέση υπερεξουσίας που κατήχε. Ένας μεταπληκτός υπάλληλος δεν μπορεί να έχει ρόλο υπερυπουργού. Δεν μπορεί να έχει ρόλο υπέρ συντονιστή, δεν μπορεί να έχει ένα ρόλο που όλα τα σφάζονται, όλα τα καθαρίζονται. Πόσο μάλλον ο κ. Βελιάδης, που πριν αποδίδονταν και άλλες δραστηριότητες στα όρια της νομιμότητας συχνά. Άρα από μόνο του αυτό ήταν κάτι περίεργο. Από εκεί πέρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απέδωσε τον κ. Δημητριάδη μορφή, να πέταξε. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Άρα λοιπόν, πώς. Τον απέπεμψε ή παρετήθηκε, Γιώργο Λακόπουλε? Τον απέπεμψε ή παρετήθηκε, γιατί η επίσημη ανακοίνωση. Αυτά σταυρούνται μεταξύ τους. Πάντως δεν βρίσκεται στη θέση του. Ναι, δεν βρίσκεται. Ο Μητσοτάκης μία λέει ότι θα έδιωξα στους αντιτάμψη, είπα αναγκάστηκα να τους διώξω. Άρα, πότε λέει τους έδιωξα, πότε λέει ότι πρέπει να την παρετήσει του. Στην αρχή λέγανε ότι μια δέχτη τοξικότητα που φτιάχνει το ΣΥΡΙΖΑ και παρετείται. Μην πα αυτό μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι ένα πρόσωπο κλειδί, όπως λέει και ο Σταύρος Φαροντονίου στην Καθημερινή, ο υπαρισμόν δύο πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα, αν θεωρήσουμε την κυβερνητική ιεραρχία, η ιεραρχία ισχύω στον πάση περιπτώσει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει μεταφέρει αυτά τα τρία χρόνια την ισχύ σε κέντρα εκτός κυβέρνησης και εκτός πολιτικής. Θα δώσω μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτό το πιο ισχυρό πρόσωπο λοιπόν, μην βρίσκεται στη θέση. Γιατί δεν βρίσκεται στη θέση. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας πού κατά τη γνώμη σου οδηγούμαστε, διότι εδώ υπάρχουν μεγάλα ανοιχτά ζητήματα για τη χώρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πού οδηγούμαστε? Νομίζω ότι ο όρος τοξικότητα ισχύει, αλλά όχι από την προθέτει ο Πρωθυπουργός, ισχύει από την πλευρά του. Η τοξικότητα, όπως το αποδίδουν πια και φιλικές του εφημερίδες, φιλικοί του αρθρογράφη, καλλιέργησε ο ίδιος, διαμόρφωσε ο ίδιος και συνεχίζει να διαμορφώνει αυτά που είπε χθες τα κομματικά στελέχη. Ένας πρωθυπουργός, όταν είναι καθαρός ουρανός ο στρατός που βάζει, ανοίγει τις πόρτες, ανοίγει τις διαδικασίες ελέγχου,
δεν θεσμοθετεί απόλυτα, δεν διατυπώνει απειλές, δεν θεσπίζει απαγορεύσεις, δεν απαγορεύει στη Βουλή να καλέσει μάρτυρες. Εν πάση περιπτώσει, ρίχνει άπειρα το φως και με αυτόν τον τρόπο εκθέτει αυτούς τον κατηγορούν. Που τον κατηγορούν. Δεν βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη να κάνει αυτό το πράγμα. Το αντίθετο βλέπουμε. Βλέπουμε ότι στην πρώτη φάση των αποκαλύψεων που αφορούσαν τον Ανδρουβάκη και τους δύο δημοσιογράφους, τον Μπουκάκη και τον άλλο συνάδελφο. Το Μαλιχούδη, ναι. Έλεγε ότι έγινε ένα λάθος και εν πάση περιπτώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τον Μητσότα. Λοιπόν, τώρα που δεν μπορεί να βρει αντίβαρο, έτσι, χθες προσπάθησε κάτι να πει ότι ξέρετε, υποψιάζομαι ότι το είδες. Υποψιάζομαι ότι επί Τσίπρα και ήμουν και εγώ παρακολούθηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τώρα που δεν μπορεί να βρει αντίβαρο, φτιάχνει ένα ιστός ο οποίος προσωποποιείται, ας το πω έτσι, από τον Πορτ Παρόλ, τον κύριο Οικοδόμου, ο οποίος εξακολουθεί να λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει αν παρακολουθούνται οι υπουργοί. Ή αν δεν ξέρει αν παρακολουθούνται οι υπουργοί, τότε έχει να σπάσει το σπίτι. Να δει κανένας που να ξέρει. Έτσι δεν είναι. Αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, αλλά ποιος ξέρει. Αυτά τα λέει, δηλαδή είναι λογικό να εικάσει κανείς, να ψηλιαστεί, ότι τα λέει για να είναι καλυμμένος στην περίπτωση που αποδειχθεί με πιο ισχυρό τρόπο και όλα αυτά είναι μπροστά μας, έτσι όλα αυτά είναι προς απόδειξη. Προφανώς δεν δικάζουμε κανέναν εδώ. Εδώ διατυπώνουμε αυτά τα οποία είναι στοιχεία της επικαιρότητας και τα οποία δεν υπάρχει πιστική διάψευση. Όταν σου λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει αν παρακολουθούνται υπουργοί από την ΕΕΠ, τι συμπεραίνει. Θα κλείσω με τη Βασιλική. Κύριε Λακόπουλε, λέει, με την εμπειρία αλλά και με την εικόνα που έχετε στο κέντρο των εξελίξεων, που δυστυχώς γράφει η Βασιλική, θα συμφωνήσω μαζί της, για όλη τη χώρα είναι η Αθήνα. Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ερευνητικές ομάδες δημοσιογραφικές, οι οποίες αναζητούν καινούργια πράγματα. Ήδη από την πλευρά του Κώστα Βαξεβάνη και του ντοκουμέντου έχει προαναγγελθεί ένα νέο κύμα αποκαλύψεων. Ήδη ο Τάσος Τελιόγλου, από τη δουλειά που κάνουν στο Inside Story, έχει δείξει ότι βρίσκεται στην πορεία νέων αναζήτησης νέων στοιχείων. Και πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Μαντζοράνης, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν, γνωρίζουν και μπορούν να καταθέσουν εάν τεθούν η προστασία, νομίζω ότι είναι ακριβές, ότι είναι ισχυρή ένδειξη και συνεπώς κάποια στιγμή κάποιοι από μέσα από το σύστημα, από την ΕΕΠ, γιατί ήταν, το κύκλωμα ήταν μεγάλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους παρακολουθούσαν, είχαν τεθεί παρακολουθητέ πολύ, οι άνθρωποι που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση ήταν πολλοί. Αυτό και στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός στον Αντένα, αλλά και από αυτά που λέει στη συνέχεια ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του, δεν το αποκλείουν. Η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή το κυβερνών σύστημα και οι λίγοι υπερασπιστές του Πρωθυπουργού είναι να πούνε ότι δεν έχει σχέση ο Μητσοτάκης μας. Δεν λένε ότι δεν γινόταν. Δεν λένε ότι δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις. Λένε ότι αν υπήρχαν, προφανώς υπήρχαν, γιατί το Πρέταντορ λέει και άλλα μετά είναι από καιρό ισχύει. Εμείς τώρα θα τα απαγορεύσουμε. Είναι, όταν σου λέει θα απαγορεύσω τα παράνομα, είναι σαν να σου λέει ότι θα βγάλω ένα νόμο που θα λέει απαγορεύεται να κλέβετε, απαγορεύεται να σκοτώσετε. Το παράνομο είναι παράνομο. Το παράνομο δεν μπορεί να το απαγορεύσεις. Το παράνομο πρέπει να το εντοπίσεις και να το συλλάβεις, να το αποκαλύψεις. Πάντα το απαγορεύω. Αυτό απαγορεύω. Αν εννοεί ότι υπάρχουν ποινές, αυτές οι ποινές προβλέπονται ήδη από το ποινικό κώδικα, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Είναι κουβάλα πια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο βοά από παντού ότι μένει ανοιχτό, παρά είχε απλωθεί, παρά ξέρουν πολύ τι συνέβαινε και σε αυτές τις περιπτώσεις λυπάμαι, αλλά κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Γιώργος Λακόπουλος. Προφανώς εννοείς ότι ήταν και πολλοί στην υπηρεσία καταγραφής αυτών των υποκλοπών. Πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Μου λέει ο Γρηγόρης εδώ, δηλαδή κύριε Λακόπουλε, μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να δούμε πώς βλέπαμε παλιά κασέτες και με προσωπικούς διαλόγους, ακόμη και του κρεβατιού.
Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει ήδη όπως γνωρίζετε, κυκλοφορούν πολλά πράγματα στην πιάτσα. Έτσι. Αυτά δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να δώσει βάση. Όχι, αλλά πάλι κυκλοφορούν. Θέλω να σου πω, συνεισφέρω όπως τη ζήτησα ένα στοιχείο. Η κυβέρνηση, επισήμως ή μη επισήμως και η πιο επισήμως στην Επιτροπή, η Επιτροπή της Βουλής, είπανε ότι το υλικό των καταγραφών Ανδρουλάκη δεν υπάρχει. Ναι. Από εκεί πέρα άλλος όλοι χαθεί, άλλος όλοι πήγαν να κάνουμε μια αναβάθμιση και το χάσαμε, αυτά δεν χάνονται, έτσι τίποτα δεν χάνεται σήμερα στο ηλεκτρονικό. Λοιπόν, 100 μέτρα κάτω του γύρω να το θάψεις, μπορεί να βρεθεί, υπάρχουν ίχνη πια ψηφιακά. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτό το υλικό έχει φύγει από τα αρχεία της ΕΕΠ και βρίσκεται σε κάποια χέρια. Αυτά τα χέρια λοιπόν είναι ένα υλικό τριών μηνών νυχθημερών παρακολούθησης ενός πολιτικού και άγιος να είσαι, είσαι εκτεθειμένος. Άρα λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχουν κασέτες, υπάρχουν και παραυπάρχουν και η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχουν κασέτες εμέσως, παραδέχεται, έστω ότι μπορεί να υπάρχουν. Αυτή είναι ένα παλιό κόλπο. Το είχε κάνει ένας παλιός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος διαχειριζόταν κονδύλια. Μπορώ και να το πω, αν θέλεις. Λοιπόν, ο οποίος διαχειριζόταν κονδύλια. Δικό σου θέμα, να το πεις άμα θέλεις. Εμείς εδώ. Είναι η περίπτωση του κ. Σαμαρά, όπως είμαστε. Ο οποίος στο Υπουργείο Εξωτερικών διαχειριζόταν μυστικά κονδύλια και τότε έγινε μια πολύ μεγάλη υπόθεση για δημοσιογράφους εμπλεκόμενους στην απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Έγινε δικαστική έρευνα, κατέθεσε και ο Κώστας Μητσοτάκης, ο πατέρας του συνοδηγού υπουργού στην υπόθεση, και ξαφνικά έγινε γνωστό ότι ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα καταθέσουμε στα αρχεία, γιατί οι αποδείξεις καταστράφηκαν. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όλοι τότε διάβασαν το εξής. Οι αποδείξεις μπορεί να καταστράφηκαν, με επίσημη διαδικασία μάλιστα, αλλά τα αντιγραφά τους μπορεί να υπάρχουν. Μάλιστα. Γιώργος Λακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Καλημέρα κύριε Λακόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σε όλους.